Και αφού επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, σας πω σε ένα άλλο θεματάκι τώρα. Ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα εμάς τις γυναίκες, γιατί μας πονάει. Σήμερα φιλοξενούμαστε στο ιατρείο του κυρίου Γιάννη Αγοραστίδη. Είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και θα μας μιλήσει για το κότσι. Αυτό που ταλαιπωρεί όλους μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Αγοραστίδη, γιατρέ μου, πονάμε πολύ εμείς οι γυναίκες. Και σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά που μας δεχτήκατε εδώ στο ιατρείο σας και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να δώσουμε, κατά κάποιο τρόπο, εσείς γνωρίζετε βέβαια πολύ καλύτερα, τι μπορούμε να κάνουμε με το κότσι μας. Και είμαι σίγουρη ότι έχετε να μας προτείνετε πραγματάκια. Βεβαίως. Να πούμε λίγο τι είναι το κότσι. Ναι, τι είναι το κότσι, πώς ξεκινάει, δηλαδή πριν έρθω εδώ, ενημέρωσα φίλους και γνωστούς πώς θα σε επισκεφτώ και μου λέγανε, μας ενδιαφέρει αν υπάρχει λύση, θα το λύσουμε ποτέ, θα μπορέσουμε να περπατάμε σωστά γιατί πονάμε, δηλαδή πραγματικά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Εμείς θα ξεκινήσουμε όμως τώρα από αυτό που μου είπατε. Τι είναι το κότσι? Λοιπόν, το κότσι είναι το στράβωμα του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Δηλαδή το μεγάλο δάχτυλο έρχεται και κοιτάει προς τα υπόλοιπα, προς τα μικρά δάχτυλα. Γυρίζει. Έτσι. Αυτό δημιουργείται σιγά σιγά. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που το προκαλούν. Ο βασικότερος παράγοντας είναι η κληρονομικότητα. Το 70% από αυτούς που έχουν κότσι έχουν κληρονομική προδιάθεση. Μάλιστα. Δεύτερος παράγοντας είναι τα στενά παπούτσια που φοράνε οι γυναίκες, κυρίως. Και τα ψηλά τακούνια. Μάλιστα. Τώρα αυτό εμάς δεν μας αρέσει και τόσο πολύ σε γυναίκες, αλλά... Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως η χαλαρότητα των αρθρώσεων, όπως είναι η πλατυποδία, όπως είναι κάποια ιδιαίτερα σχήματα στο άκρο πόδι, αλλά τα βασικότερα, όπως είπαμε, είναι η κληρονομικότητα, τα στενά παπούτσια και τα ψηλά τακούνια. Εδώ τώρα βλέπουμε το μεγάλο δάχτυλο, έτσι, ναι, του ποδιού. Αυτό είναι το μεγάλο δάχτυλο. Ωραία. Αυτό ξεκινάει... Σιγά σιγά να έρχεται προς τα μέσα. Ωραία. Να καλύπτει το δίπλα δάχτυλο, έτσι. Ναι, οπότε το δίπλα με τα χρόνια δεν έχει χώρο, ναι, και σηκώνεται προς τα πάνω. Τα κοκαλάκια. Και καβαλάει το ένα το άλλο. Τώρα τι γίνεται, το... Εδώ όμως που έχουμε αυτό το στρόγγυλο που πονάει πολύ. Πέρα από την, από την παραμόρφωση αυτή. Εδώ πέρα υπάρχει ένας θύλακος φυσιολογικά, γιατί είναι ένα σημείο τριβής. Αυτός ο θύλακος λοιπόν κάνει φλεγμονή και πρίζεται. Και γι' αυτό πονάει. Δεν είναι το κόκαλο που πονάει, είναι ο θύλακος που υπάρχει για να προστατεύει τη γωνία αυτή σαν γωνία προεξοχής. Και ας νιώθουμε εμείς εδώ που είναι σκληρό ότι είναι το κόκαλο, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι είναι το κόκαλο που μας πονάει. Από κάτω από το θύλακο είναι το κόκαλο. Ναι. Το κόκαλο, επειδή προεξέχει παραπάνω από όσο θα έπρεπε, κάνει τον θύλακο να φλεγμένει, ο θύλακος πρίζεται και κάνει την κοκκινίλα και κάνει το πόνο. Και νιώθουμε αυτό το κάψιμο. Το κάψιμο και τον πόνο. Ναι. Τώρα, σιγά σιγά τι γίνεται. Από εδώ περνάνε κάποια φορτία φυσιολογικά. Ένα ποσοστό φορτίων όταν περπατάμε. Όταν χαλάει η αρχιτεκτονική του μεγάλου δακτύλου, τα φορτία που πρέπει να περάσουν από εδώ, δεν περνάνε πλέον από εδώ και μοιράζονται στα άλλα μετατάρσια. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα μετατάρσια πλέον δεν είναι φτιαγμένα να πάρουν το φορτίο, τόσο μεγάλο φορτίο, με αποτέλεσμα να παθαίνουν αυτό που λέμε πτώση του μεταταρσίου, πέφτουν προς τα κάτω, το ένα μετά το άλλο. Και έτσι πολλοί που έχουν κότσι έχουν και μεταταρσαλγία, δηλαδή πόνο κάτω από τα δάχτυλα που δημιουργεί σιγά σιγά κάλους. Οι κάλοι τώρα αυτοί δημιουργούνται ως μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Δηλαδή, αν δεν δημιουργούνταν οι κάλοι, ουσιαστικά το μετατάρσιο θα τρυπούσε το δέρμα. Μάλιστα. Άρα είναι μια... πάμε τους βγάζουμε, πάνε οι γυναίκες, βγάζουν τους κάλους και αυτοί ξαναδημιουργούνται και καλά κάνουν. Γιατί... Έχει προβλέψει η φύση. Ναι, γιατί έχει προβλέψει η φύση, αλλιώς θα τρυπούσαν τα μετατάρσια. Θα βγαίνουν τα κόκκαλα, ναι. Τώρα τι γίνεται, σηκώνεται το δεύτερο δάχτυλο. Ναι. Σηκώνεται το τρίτο, σηκώνεται το τέταρτο. Είναι κάτι σαν ντόμινο δηλαδή, το οποίο συμπαρασύρει όλα τα δάχτυλα και πλέον πονάει όλο το πόδι. Πονάει και το μεγάλο δάχτυλο, πονάνε και τα μετατάρσια από κάτω και πλέον έχουμε να κάνουμε με μια σύνθετη παραμόρφωση.
Ναι. Η οποία δεν διορθώνεται εύκολα, πολλές φορές χρειάζεται χειρουργείο να διορθωθεί. Γιατρέ, υπάρχει τρόπος να το προλάβουμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχει τεράστια διαφορά το να έρθει κάποιος σε εσάς στο αρχικό στάδιο από το να έρθει μετά από πολλά χρόνια και όταν έχει υποστεί όλη αυτή τη ζημιά. Δηλαδή, όταν αρχίζει εδώ και πονάει, τι συμπτώματα μάλλον, ποια είναι τα συμπτώματα για να το καταλάβει κάποιος που είναι στην αρχή-αρχή. Καταρχάς θα δει το δάχτυλο να πηγαίνει προς τα εδώ. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα. Προς τα υπόλοιπα δάχτυλα. Ναι. Θα δει τη γωνία αυτή να πρίζεται, να καίει. Θα ενοχλεί μετά από φόρεμα παπουτσιών στενών, κυρίως θα ενοχλεί μετά. Θα αρχίσει να ενοχλεί σιγά σιγά. Ακόμα και το βράδυ θα ενοχλεί, ναι. Μετά από μεγάλο περπάτημα θα ενοχλεί. Mm-hmm. Με ψηλά τακούνια θα ενοχλεί περισσότερο. Ναι. Αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα. Τα πρώτα έτσι, γιατί μετά τα πρώτα. Μετά η δυσμορφία γίνεται όλο και μεγαλύτερη και είναι πλέον έκδηλη. Και πλέον παραπονιέται ο κόσμος όχι μόνο για τον πόνο, το κάψιμο κτλ. Αλλά και για το αισθητικό. Κομμάτι. Ειδικά εμείς οι γυναίκες. Ναι. Άρα είναι πιο εύκολο όταν έρθει στην αρχή κάποιος εσάς. Ναι, είναι πιο εύκολο γιατί στην αρχή αυτό που κάνουμε δίνουμε κάποια ορθωτικά βοηθήματα. Ναι. Τι είναι αυτά, είναι κάποιοι νάρθηκες οι οποίοι προσπαθούν να αναστρέψουν την παραμόρφωση. Σαν να πάρω το δάχτυλό μου και να κάνω αυτό. Και σιγά σιγά. Το ίδιο κάνει και ο νάρθηκας. Ναι. Όμως. Από ένα σημείο και μετά υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο πέρα από το οποίο δεν διορθώνεται το κότσι και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις γωνίες ανάμεσα στα μετατάρσια, τις οποίες μετράμε με ακτινογραφία εμείς και ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα πλέον δεν υπάρχει τρόπος αντιστροφής της εξέλιξης με συντηρητικά μέσα, δηλαδή με νάρθηκες. Τώρα οι νάρθηκες αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να ισιώσουν το δάχτυλο. Εγώ αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι ότι δεν θα αλλάξει τη φυσική εξέλιξη ο νάρθηκας, αλλά μπορεί να καθυστερήσει τη φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, κάτι είναι και αυτό. Αν παράδειγμα χρειαστεί χειρουργείο μετά από 2 χρόνια, πιθανώς τώρα με τον νάρθηκα να το χρειαστείς μετά από 4 χρόνια. Σωστά. Οπότε κάτι είναι και αυτό. Πέρα από τους νάρθηκες. Εγώ θα ήθελα να πούμε πώς αντιμετωπίζεται όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί από τη μία έχουμε τους νάρθηκες, αλλά από την άλλη έχουμε και το χειρουργείο. Ναι. Το οποίο από ό,τι μου είχατε πει σε μια κουβέντα μας, δεν θα πρέπει εμείς οι γυναίκες να φοβόμαστε. Βέβαια, θα πάμε σε αυτό. Βασικά πέρα από τους νάρθηκες, θέλω να επισημάνω και την αξία κάποιων ασκήσεων που πρέπει να γίνονται στο στάδιο μέχρι να φτάσουμε στο χειρουργείο, όπου η φιλοσοφία είναι η εξής. Ότι δυναμώνουμε τους μυς, οι οποίοι σηκώνουν τα μετατάρσια προς τα πάνω, εδώ ανάμεσα στα μετατάρσια υπάρχουν εμείς, οι οποίοι τα μαζεύουν προς τα πάνω. Επίσης, εδώ υπάρχουν εμείς, από κάτω, οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούν να αντιστρέψουν την παραμόρφωση. Αυτούς τους μυς πρέπει να τους ασκούμε. Και πριν το χειρουργείο και στη διάρκεια της συντηρητικής θεραπείας, αλλά και χειρουργείο να έχεις αποφασίσει να κάνεις, έχει αξία να κάνεις μια σειρά ασκήσεων η οποία θα προετοιμάσει το πόδι να δεχτεί το χειρουργείο καλύτερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για τους ανθρώπους που έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, μάλλον είτε μικρό είτε μεγάλο, υπάρχει λύση. Άρα αντιμετωπίζεται. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το χειρουργείο. Συντηρητικά και επεμβατικά. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο χειρουργείο. Να πάμε στο χειρουργείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσεις το κότσι. Έχουν περιγραφτεί πάνω από 30 επεμβάσεις που ασχολούνται με την ίδια φιλοσοφία. Πώς θα ανατάξουμε την αρχιτεκτονική του ποδιού έτσι ώστε να φέρουμε το δάχτυλο στην ίσια θέση και να έχουμε ένα πόδι βασικά, γιατί πέρα από μια καλή ακτινογραφία θέλουμε και ένα πόδι που δεν πονάει. Σωστά. Ένα πόδι λειτουργικό, έτσι. Ένα πόδι χωρίς πόνο. Διάφορες επεμβάσεις έχουν περιγραφεί. Ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό, όταν λέω τον τελευταίο καιρό έχει μια δεκαετία που αναπτύσσεται, ίσως και παραπάνω που έχει περιγραφεί, είναι το διαδερμικό κομμάτι της χειρουργικής στο κότσι. Τι είναι αυτό? Σε αυτή την περίπτωση η επέμβαση γίνεται από τρύπες. Δηλαδή? Από οπές, οι οποίες είναι
πάρα πολύ μικρές, ενός χιλιοστού. Ξέρετε, το χειρουργείο φαντάζει πολύ διαφορετικά στο μυαλό μας. Ναι. Και φοβόμαστε και θα πρέπει να το απομυθοποιήσουμε λιγάκι όλο αυτό το δύσκολο και... Θα εξηγήσω, φοβερό, θα εξηγήσω τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό. Μου ακούγεται καλό αυτό που μου λέτε τώρα, γιατί μου άρεσε. Το γεγονός ότι μπορείς κατά βάση να κάνεις το ίδιο πράγμα από μία ή δύο τρύπες, αντί να το κάνεις από δύο μεγαλύτερες τομές, δύο μεγάλες τομές, σημαίνει ότι μειώνεις το ελάχιστο το τραύμα που εσύ σαν χειρουργός προκαλείς, το ιατρογενές τραύμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της νοσηρότητας μετά, δηλαδή μετά την επέμβαση ένας βασικός λόγος, όχι ο μόνος, που πονάει ο άρρωστος είναι το τραύμα που προκαλεί ο γιατρός για να προκειμένου να το κάνει. Θα πρέπει να ανοίξει, να κόψει, να παραμερίσει για να φτάσει να κάνει αυτό που θέλει και μετά να ράψει. Αν αυτό το κομμάτι φύγει από τη μέση και αντικατασταθεί με μια διαδερμική τεχνική, έχουμε κάποια πλεονεκτήματα. Πρώτον, όπως είπαμε, το ιατρογενές τραύμα είναι πολύ λιγότερο. Δεύτερον, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ λιγότερος. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, όχι ότι δεν υπάρχει πόνος, αλλά είναι πολύ λιγότερος από ότι στην τεχνική με κανονική τομή. Σωστά. Τρίτον, επειδή δεν παραβιάζουμε τους μαλακούς ιστούς ούτως ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για επούλωση. Άρα, αυτό που κάνουμε, γιατί αυτό που κάνουμε είναι μία οστεοτομία, δηλαδή κόβουμε κόκαλο. Το κόβουμε με κάποιο ειδικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να περάσει από μία μικροσκοπική τρύπα και να το κάνει. Αυτό που κάνουμε τώρα, εφόσον το κάναμε σωστά και το σταθεροποιήσαμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κολλήσει αυτό. Για να κολλήσει αυτό χρειάζεται όσο το δυνατόν υγιέστερο περιβάλλον. Και το υγιέστερο περιβάλλον το εξασφαλίζεις δημιουργώντας όσο το δυνατόν μικρότερο τραύμα. Άρα δημιουργείς καλύτερες συνθήκες να κολλήσει γρήγορα. Αυτό που έχεις κάνει. Δεύτερο πλεονέκτημα. Μάλλον τρίτο πλεονέκτημα, γιατί είπαμε μικρότερο τραύμα, λιγότερος πόνος, πιο αξιόπιστη επούλωση. Το άλλο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι χρειάζεται τοπική μόνο αναισθησία. Δεν χρειάζεται ολική, το γλιτώνουμε και αυτό. Όχι. Μπορείς με κάποιες ενέσεις στην περιοχή της ποδοκνημικής του αστραγάλου να αναρκώσεις μόνο το πόδι. Δεν χρησιμοποιείς τουρνικέ. Το τουρνικέ είναι ένα πιεσόμετρο, φανταστείτε, το οποίο σφίγγει τη γάμπα ή το μυρό έτσι ώστε να έχεις ένα ανέμακτο πεδίο. Αυτό το θες όταν ανοίγεις και βλέπεις τι κάνεις από μία τομή. Από τη στιγμή που δεν ανοίγεις και έχεις και απλά βλέπεις ένα monitor τι κάνεις, τότε δεν χρειάζεσαι να βάλεις τουρνικέ. Τέταρτο πλεονέκτημα. Στη διάρκεια της επέμβασης αυτό που γίνεται είναι ότι με ένα ειδικό εργαλείο κόβεις σε αυτή την περιοχή το μετατάρσιο, το μετακινείς, το ελέγχεις σε ένα κτηνοσκοπικό μηχάνημα όπου βλέπεις ακριβώς πόσο το μετακίνησες και αν το μετακίνησες στη σωστή θέση. Κατόπιν το σταθεροποιείς με μία βελόνα η οποία μπαίνει μέσα και βγαίνει ίσα ίσα από την άκρη του δέρματος και η οποία βγαίνει μετά από 3 εβδομάδες. Δηλαδή η βελόνα που μπαίνει για τη σταθεροποίηση δεν είναι μόνιμη. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Βέβαια, βέβαια. Γιατί έκανε τη δουλειά της, έφυγε. Ακριβώς. Δεν έχεις ξένο σώμα, ακριβώς. Δεν έχεις βίδα, δεν έχεις κάτι σωστά, άλλο. Σωστά. Τι γίνεται, τελειώνει το χειρουργείο. Έχουμε κάνει την ανάταξή μας. Όταν έχουμε μεταταρσαλγία κάνουμε οστεοτομίες και στα άλλα μετατάρσια. Όταν είναι σηκωμένα τα δάχτυλα χαλαρώνουμε τους τένοντες που προκαλούν τις παραμορφώσεις. Υπάρχει μια σειρά τέλος πάντων ενεργειών που μπορείς να κάνεις ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η παραμόρφωση. Ερώτηση των τηλεθεατών. Αφού τελειώσουμε με το χειρουργείο, πόσο θα πονάμε μετά? Ναι.
Δηλαδή, ο χρόνος ανάρρωσης. Καταρχάς, κάτι που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι έρχεσαι περπατώντας στην κλινική, φεύγεις περπατώντας. Να το πούμε αυτό, να το γνωρίζω. Χωρίς πατέριτσες. Πολύ χωρίς βασικό. Mm-hmm. Έχεις αγοράσει ένα ειδικό παπούτσι το οποίο έχει σκληρό πάτο. Ναι. Το οποίο το φοράς με το πόδι μπαταρισμένο με τους επιδέσμους. Πολύ ωραία. Αλλά πατάς το πόδι σου, παρόλο που έχει χειρουργηθεί πριν μισή ώρα, το πατάς κανονικά κάτω. Εντάξει, δεν μπορείς να τρέξεις και να κάνεις τρελά πράγματα, και όμως. Το παπούτσι σε εμποδίζει να το σπάσεις. Το συγκεκριμένο, ναι, που φοράμε. Συγκεκριμένο. Πολύ ωραία. Να κάνεις αυτό το πράγμα, στο βάδισμα. Οπότε, ναι, είσαι λειτουργικός, μπορείς να πας στο σπίτι, μπορείς να κάνεις δουλειές στο σπίτι, μπορείς να βγεις έξω. Μπορείς να πας στη λαϊκή. Για πόσο καιρό το φοράμε το συγκεκριμένο παπούτσι? Τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες. Μέχρι να βγει και η βελόνα. Κάθε εβδομάδα γίνεται μία αλλαγή. Ναι. Και την τρίτη εβδομάδα φέρουμε τη βελόνα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον όταν έχει κότσι και στα δύο του πόδια να κάνει ταυτόχρονα επέμβαση και στα δύο? Ή είναι καλύτερο να κάνουμε πρώτα το ένα και μετά το άλλο? Κοιτάξτε, το έχω κάνει σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών που δεν ήταν από εδώ. Προτιμάω να μην το κάνω. Προτιμάω δηλαδή να κάνω ένα πόδι τη φορά. Ναι. Αλλά αν υπάρχουν οι συνθήκες τέτοιες που να μην επιτρέπουν στον ασθενή να χειρουργηθεί δύο φορές ή να από μακριά δηλαδή, τότε γίνεται κατ' εξαίρεση. Δεν είναι απαγορευτικό, αλλά καμιά φορά είναι αυτό που λέμε λίγο παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει. Θα πρέπει να είναι πολύ καλός ασθενής, αν επιτρέπεται. Πρέπει να είναι συνεργάσιμος και ξέρετε τι συμβαίνει. Ποτέ ένα πόδι δεν πονάει μετεγχειρητικά το ίδιο με το άλλο. Ναι. Δηλαδή, έχεις κάποιον, έχεις κάνει και τα δύο πόδια. Το ένα θα πονάει παραπάνω και το άλλο θα πονάει λιγότερο. Και θα ρωτάει πάντα γιατί το ένα πονάει λίγο και το άλλο πονάει το άλλο πολύ. Αλλά έτσι είναι η χειρουργική. Ποτέ το ένα περιστατικό δεν είναι το ίδιο με το άλλο. Άρα γίνεται και αυτό, αλλά θα γίνεται πρέπει να υπάρχει κάτω από λόγος, ειδικές, ναι. Κρίνεις ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες του ασθενή. Άρα λοιπόν κάνουμε το χειρουργείο, αφού απαιτείται να γίνει χειρουργείο. Σε τρεις εβδομάδες αφαιρούμε τη βελόνα, όπως είπατε. Ναι. Που μπαίνει στο μεγάλο δάχτυλο. Η οποία μπαίνει εδώ. Έτσι. Και το κρατάει σε αυτή τη θέση. Στη σωστή θέση πια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και επί τρεις εβδομάδες φοράμε ένα ειδικό παπούτσι. Με το οποίο περπατάμε. Και ερχόμαστε περπατώντας και φεύγουμε περπατώντας. Γιατί είναι και το άγχος πολλών ανθρώπων, πώς θα μπορέσω μετά να λειτουργήσω και τι θα κάνω. Να λοιπόν. Και δεν έχουμε και το φορτίο της αναισθησίας. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί και αυτό το φοβόμαστε. Και αυτό είναι. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι όμως που φοβόμαστε. Πείτε μου. Θα μας το πείτε τώρα, να μας το λύσετε, γιατί θα αρχίσουμε να νιώθουμε πολύ καλύτερα. Ξέρετε τι θέλω να βγει από την κουβέντα μας. Ότι θα πρέπει να σταματήσει ο κόσμος να φοβάται το χειρουργείο. Ένα χειρουργείο, βέβαια, είναι ένα χειρουργείο, έτσι. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Όμως, θα πρέπει το συγκεκριμένο να σταματήσουμε να το φοβόμαστε. Και επειδή πραγματικά υποφέρουμε, και ειδικά εμείς οι γυναίκες, ήρθε η στιγμή, αφού υπάρχουν οι τρόποι, να το κάνουμε. Το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε. Και γιατί όχι, να είναι πολύ καλύτερες οι μέρες μας, έτσι, γιατί πραγματικά υποφέρουμε. Το θέμα είναι, κάνουμε το χειρουργείο, όλα ωραία και καλά. Αυτό το κότσι θα έρθει ξανά στη ζωή μας, επανέρχεται μετά από χρόνια ή αν δεν συμπεριφερθούμε σωστά στα πόδια μας και αρχίσουμε και τα ταλαιπωρούμε πάλι? Κοιτάξτε, η χειρουργική του άκρου ποδός είναι ένα χειρουργικό ναρκοπέδιο. Δηλαδή, οι επιπλοκές είναι κάποιες φορές μεγάλες, κάποιες φορές δύσκολες, δύσκολα να αντιμετωπιστούν, και γι' αυτό έχουν περιγραφεί πολλές επεμβάσεις, οι οποίες ουσιαστικά κάνουν το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα που δημιουργούν οι περισσότερες επεμβάσεις είναι, κατά τη γνώμη μου, το χειρουργικό τραύμα. Με τη διαδερμική τεχνική πετυχαίνεις να δημιουργήσεις όσο το δυνατόν λιγότερο τραύμα και έτσι πετυχαίνεις λιγότερες επιπλοκές. Μία από τις επιπλοκές αυτές είναι η υποτροπή, το να ξανακάνεις κότσι, αυτό που με ρωτήσατε. Τελείωσε το χειρουργείο, πέρασε ο μετεγχειρητικός πόνος, πέρασε το πρίξιμο, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και μετά από κάποια χρόνια δημιουργείται ξανά. Αυτό είναι σπάνιο, όμως υπάρχει. Mm-hmm.
και έχει να κάνει περισσότερο με κάποιους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες, δηλαδή χαλαρότητα των αρθρώσεων, κληρονομικότητα όπως είπαμε. Mm-hmm. Το ίδιο το πόδι το οποίο ξεκίνησε από μικρό παιδί ως ένα ίσιο πόδι, σιγά σιγά στράβωσε. Έτσι και ένα πόδι, το ίδιο πόδι ίσιωσε με τη βοήθεια κάποιας επέμβασης. Μετά από πολλά χρόνια, mm-hmm. κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, στενά παπούτσια. Γι' αυτό είπα ότι αν άρχισε να το ταλαιπωρούμε κουνιά, πάλι. Πιθανώς να ξαναδημιουργηθεί. Ναι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να το κρύβουμε αυτό, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει και να το φοβούνται οι ασθενείς, γιατί είναι μικρή η πιθανότητα και στο κάτω-κάτω της γραφής και 10 χρόνια να σου κρατήσει και... Τι λέτε τώρα. Δεν ξέρω, παραπάνω, 20. Υπάρχουν πόδια που έχουν χειρουργηθεί πάμπολες φορές. Μιλάμε για 4, 5, 9 χειρουργία μέσα σε ένα διάστημα 3-4 ετών. Αυτό του είδους. Το ένα χειρουργείο προσπαθεί να διορθώσει το άλλο. Γι' αυτό σας λέω είναι ένα χειρουργικό ναρκοπέδιο το άκρο πόδι. Και το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι όσο λιγότερο τραύμα προκαλείς, τόσο λιγότερο μπλέκεις και εσύ και ο ασθενής μετά. Σωστά. Και υπό αυτή την έννοια προσπαθείς να κάνεις ότι είναι αυτό που λέμε το minimum απαραίτητο για το πόδι. Τι σημαίνει αυτό, ότι διόρθωσες. Βλέπεις ότι κάτι πάει να παραμορφωθεί ξανά. Πάλι διαδερμικά, ακόμα και στο γιατρείο, μπορείς να κάνεις μία μικρή ανάταξη. Δηλαδή, μπορείς με μία πάρα πολύ μικρή τομή, που καμιά φορά δεν χρειάζονται καν ράμα, να χαλαρώσεις κάποιο μαλακό ιστό, έτσι ώστε να σταματήσεις μία παραμόρφωση. Και να αποφύγεις ένα δεύτερο χειρουργείο. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι μία διαβαθμισμένη προσέγγιση. Κάνω το μίνιμουμ απαραίτητο και αν χρειαστεί έχω τη δυνατότητα να κάνω με πολύ απλό τρόπο, εννοείται με τοπική αναισθησία, κάτι που θα σταματήσει μία ενδεχόμενα άσχημη εξέλιξη. Άρα αυτό σημαίνει παρακολούθηση από εσάς και όταν βλέπουμε το παραμικρό σύμπτωμα να σας επισκεπτόμαστε. Δηλαδή να υπάρχει μια επαφή με τον γιατρό μας. Και να βλέπουμε την εξέλιξη. Να βλέπουμε την εξέλιξη. Γιατρέ, βλέπω ότι αυτό το δάχτυλο αρχίζει και στραβώνει. Mm-hmm. Υπάρχει λύση. Ναι, γιατί συνήθως το αφήνουμε. Και στην ερώτηση γιατί δεν το κάναμε την πρώτη φορά, η απάντηση είναι γιατί έτσι έπρεπε. Ναι. Γιατί αν το κάναμε, πιθανώς να δημιουργούσαμε άλλες επιπλοκές. Γι' αυτό λέω διαβαθμισμένα γίνεται η προσέγγιση, έτσι ώστε να κάνεις πάντα αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο. Φαντάζομαι ότι σας έχουν τύχει περιπτώσεις όπου ήρθανε και η κατάσταση ήταν... Τραγική. Ήταν τραγική, έτσι. Ναι. Γιατί το αφήσανε χρόνια, δεν επισκεφτήκανε ποτέ κάποιο γιατρό. Κοιτάξτε, ορισμένοι φτάνουν... Και ο φόβος καμιά φορά, ξέρετε. Ναι, και ο φόβος του άγνωστου. Ναι. Γι' αυτό και ήθελα να το συζητήσουμε. Και η κακή φήμη που έχει έτσι. Επέμβαση διαμέσου των χρόνων. Ενώ είναι τόσο απλό. Είναι απλό. Δηλαδή μπροστά στον πόνο που δημιουργείται σε καθημερινή βάση, όλο αυτό που μας εξηγείται είναι πάρα πολύ απλό. Είναι απλό. Πρέπει κάποιος να πάρει απόφαση ότι για 3 εβδομάδες δεν θα φοράει το παπούτσι του. Τι έτσι. Είναι 3 εβδομάδες μπροστά στα τόσα χρόνια που υποφέρουν, γιατρέ μου. Ότι θα έχει τον πρώτο καιρό κάποιο πρίξιμο, κάποιο πόνο, το οποίο έτσι. Είναι όμως μέσα σε λογικά πλαίσια και αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα. Και τέλος πάντων δεν είναι ότι θα βγει από το χειρουργείο και θα είναι έτοιμος να τρέξει. Από τη στιγμή που το συνειδητοποιεί αυτό ο άλλος και είναι προετοιμασμένος να κάνει μία θυσία όσον αφορά τη μετεγχειρητική αποκατάσταση, είναι προς όφελός του και προς όφελος του καλού αποτελέσματος. Αν μου επιτρέπετε, σίγουρα μετά το χειρουργείο δεν θα μπορεί να τρέξει. Όμως και πριν το χειρουργείο, επειδή αυτό πονάει πάρα πολύ, πάλι δεν μπορεί να τρέξει. Σωστά. Άρα εκεί έχει και μια δυνατότητα μετά από 3 εβδομάδες, έχει την ευκαιρία να τρέξει. Άρα λοιπόν δεν θα μείνουμε στις 3 εβδομάδες. Έτσι, μπράβο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια προκατάληψη όσον υπάρχει, ακριβώς. Νομίζω όμως ότι μετά την κουβέντα μας, την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε, ο κόσμος θα το δει λίγο πιο ξεκάθαρα και να σταματήσει να φοβάται.
τουλάχιστον να πάρει μια γνώμη. Πού μπορεί να μας βρει? Παναγούλη 18, στον πρώτο όροφο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί ο κόσμος να σας επισκεφτεί, τουλάχιστον να δει το πρόβλημα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι απαιτείται κατευθείαν χειρουργείο. Να συζητήσει έτσι τα υπέρ και τα κατά. Πολύ ωραία. Γιατί τέλος πάντων η άμεση επαφή και έτσι κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Να βγάλει την ακτινογραφία του. Να βγάλουμε μια φωτογραφία να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Να συζητήσουμε τι επέμβαση θα χρειαστεί, γιατί υπάρχουν διάφορες οστεοτομίες που γίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να είναι μία οστεοτομία, μπορεί να είναι πέντε. Σωστά. Και αφού λοιπόν δείτε όλα αυτά, τότε αποφασίζετε και αποφασίζει και εκείνος, αποφασίζετε μαζί για το τι θα πρέπει να γίνει. Ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε ξανά. Αστικά. Και να πούμε και άλλα πράγματα στον κόσμο που μας βλέπει. Και όσο για εμάς, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εσείς μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και μην αγχώνεστε. Εμείς έχουμε τις λύσεις για όλα σας τα προβλήματα. Μέχρι και για το κότσι. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.